Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτή την Τετάρτη μαζί σας και σήμερα, απόψε, έχουμε καλεσμένη την Επιτροπή Ζωοφιλίας του Δήμου Κηφισιάς. Το είπα σωστά. Έχω ένα θέμα με τους τίτλους, δεν τους θυμάμαι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Τερέζα Χλωρακιώτη. Μάλιστα. Την κυρία Κρίστη Κίνδοκ. Κρίστη, από πού είστε? Αγγλία. Εκεί ήρθατε εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Είναι καλά στην Ελλάδα? Καλά είναι. Και τώρα ακόμα με την οικονομική κρίση? Καλά είναι. Να μην γυρίσουμε δηλαδή στην Αγγλία? Όχι. Ωραίο. Καλό. Εσύ Γιάννη, έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Βουρνά, συνάδελφος. Εδώ πέρα Σταρ, φροντίζω τα σκυλιά του Σταρ και ασχολούμαι με την Επιτροπή του Δήμου. Μαζεύουμε σκυλιά, τα φροντίζουμε, εμβόλια. Κάνουμε και ένα Puppy Day κάθε Σάββατο. Έχουμε δώσει 153 σκυλιά μέχρι τώρα μέσα ένα χρόνο. Καλά, θα τα πούμε. Μην βγαίνεις ναι, εσύ να εντάξει, τα πεις όλα. Όχι. Έχουμε τόσα απλά αγαπημένα. Είναι τα πράγματα. Είστε δηλαδή ο Dog Whisperer του Star. Ναι. Πώς λέμε, το Dog Whisperer. Αλλά λίγο καλύτερος από τον γνωστό Dog Whisperer. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς πότε ξεκίνησε να λειτουργεί. Συνήθως έχω καλεσμένο στην εκπομπή ζωοφιλικές οργανώσεις. Τώρα είναι κάτι πιο επίσημο, ας πούμε. Είστε, να το εξηγήσουμε αυτό. Βεβαίως. Εμείς δεν είμαστε ζωοφιλική οργάνωση. Είμαστε. Αλλά έχετε επιτροπή... ζωοφιλικά αισθήματα. Ακριβώς. Πολύ ζωοφιλικά αισθήματα. Είμαστε Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς. Δηλαδή, όταν έγινε ο καινούριος δήμαρχος ο κ. Στομάκος με τις εκλογές, από το Σεπτέμβριο του 2014, ο Δήμος έφτιαξε κάποιες επιτροπές. Λοιπόν, κάνανε την Επιτροπή Ζωοφιλίας, η οποία θα βοηθάει, θα κάνει ό,τι μπορεί. Να περνάει στο Δημαρχείο, στο Δήμο, τι χρειάζονται, τι ανάγκες υπάρχουν στο Δήμο μας για να βοηθήσουμε τα δέσποτα, τα σκυλιά, τα γατιά. Και εμείς έτσι αρχίσαμε ουσιαστικά. Εγώ είμαι η πρόεδρος. Είμαστε μια 15-μελής επιτροπή. Ουσιαστικά αρχίσαμε και με βοήθεια θελοντών, γιατί δεν ήταν όλοι στο δρόμο να βοηθάνε τόσο πολύ. Και το κάναμε λίγο πιο μεγάλο από ότι μια απλή επιτροπή. Αρχίσαμε με τον, όπως λέει ο Γιάννης, και ήταν και η ιδέα του Γιάννη, τα Puppy Days, γιατί στην αρχή όταν άκουγε ο κόσμος ότι υπάρχει μια επιτροπή ζωοφιλίας, νομίζανε, α, είναι η φιλοζωική της Κηφισιάς. Και άρχισαν τα τηλέφωνα. Βρήκαμε ένα σκυλάκι από εδώ, βρήκαμε ένα σκυλάκι από εκεί, βοηθήστε μας. Δεν είμαστε αυτό ακριβώς. Κάποια κουτάβια, αρχίσαμε με κουτάβια στην αρχή, πέρυσι τα Χριστούγεννα, εκεί γύρω στις Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, και οι ζωοφιλικές. Ναι. Το ίδιο λένε επί της ουσίας. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν προφανώς, δεν έχουν χώρους, καταφύγια κτλ. Ναι. Ζητάνε, ο κόσμος δηλαδή που παίρνει με λίγα λόγια τηλέφωνο για να βοηθήσει ένα ζώο, πρέπει ο ίδιος να το βοηθήσει. Και σαφώς. Όχι να απευθύνεται σε άλλους ψώνι και τέτοια βοήθεια. Έτσι. Απλά εμείς πραγματικά δεν είμαστε ζωοφιλική οργάνωση. Δηλαδή, είμαστε μια επιτροπή. Από μόνοι μας, επειδή αγαπάμε πολύ τα σκυλιά και θέλαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Αρχίσαμε να μαζεύουμε κουτάβια. Δηλαδή, αρχίσαμε με κουτάβια, αυτό το τονίζω αυτό. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πέρυσι το 2014, μας πέραν τηλέφωνο. Α, μία γένα βρέθηκε σε ένα χωράφι. Έτσι αρχίσαμε. Τι να τα κάνουμε. Στην αρχή δεν είχαμε ούτε πού να τα πάμε, ούτε τι να τα κάνουμε. Τα φιλοξένησε μία εθελόντρια στο σπίτι της. Τα φιλοξένησα εγώ. Τα φιλοξένησε ο Γιάννης. Δηλαδή, ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Και είχαμε την ιδέα γιατί δεν τα πάμε στην Κηφισιά, αν μπορούμε να πάρουμε άδεια, σαν Επιτροπή του Δήμου, στο εμπορικό κέντρο, ένα Σάββατο μέσα στα Χριστούγεννα, μήπως δοθούν για υιοθεσία. Εννοείται με συμβόλαια υιοθεσίας νόμιμα, με σφαγίδα του Δήμου, θα πρέπει να βάλουν τσίπ οπωσδήποτε, να τα στηρώσουν των 7 μηνών, δηλαδή ό,τι λέει ο νόμος κανονικότατα. Και τα πρώτα εμβόλια θα τους έχουμε κάνει. Και αρχίσαμε έτσι τα Χριστούγεννα. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αυτά τα κουτάβια ήταν 5 κουτάβια για αρχή, φύγαν αμέσως. Και ελέγξαμε, βέβαια, τι γίνανε τα κουτάβια. Δεν τα δίναμε οπωσδήποτε σε όποιον τύχει. Σας έχουν επιστρέψει κουτάβια? Ναι, μας έχουν επιστρέψει. Καλά, θα ήταν παράξενο να μην είχε γίνει. Ναι. Δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς μας τα επιστρέφουν και αρκετά σύντομα από την ημέρα που τα παίρνουν. Πλέον έχουμε βάλει έναν όρο στο συμβόλαιο, τις 25 μέρες μπορούν να το επιστρέψουν. Μετά θα πρέπει να βοηθήσουν, να το κρατήσουν μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε καινούργια υιοθεσία ή έστω αν χρειαστεί να πάει σε κάποιο καταφύγιο ή σε κάποιο κτηνίατρο να πληρώσουν οι άνθρωποι που το έχουν υιοθετήσει. Γιατί δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα. Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει να το γυρίσει πίσω μετά από 3 μήνες, δύσκολο. Ναι, είναι ένα θέμα και άδεια πάλι από την αρχή και εντωμεταξύ θα έχεις μαζέψει και άλλα ζώα. Ακριβώς.
Και αρχίσαμε λοιπόν με τα κουτάβια και σιγά σιγά όλο και πληθαίνανε. Είχαμε πρόβλημα χώρου, δεν είχαμε πού να τα βάλουμε. Δηλαδή λέγαμε, βρήκατε ένα σκυλάκι, κρατήστε το και όταν μπορείτε να το εμβολιάσετε ή να σας βοηθήσουμε εμείς όσο μπορούμε με κάποιες κουμπαράδες που έχουμε βάλει για έξτρα βοήθεια και φέρετε το στο Puppy Day. Mm. Κάποια στιγμή ο Δήμος, μετά από δική μας απέτηση, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, μας έδωσε ένα χώρο μικρό να βάλουμε κάποια κλουβιά, μικρά κλουβιά και λίγα κλουβιά. Το τονίζω αυτό γιατί ο κόσμος νομίζει ότι έχουμε καταφύγιο, έχουμε χώρο. Δεν έχουμε. Και εκεί είναι που είναι η Κίρστη, η οποία η Κίρστη άρχισε σαν εφελόντρια. Δεν ήταν στην Επιτροπή, τώρα μπήκε στην Επιτροπή. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μένει δίπλα, τα φροντίζει, τα ταΐζει, τα βγάζει βόλτα. Και έτσι μπορούμε να τα φέρνουμε και να δίνουμε γενεθεσία και όταν δίνουμε, παίρνουμε κι άλλα. Αλλά άμα δεν δώσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα. Mm. Έχουμε δώσει 149 σκυλιά από τις 23 Δεκεμβρίου του 2014 μέχρι σήμερα. Είναι καλός άρθρος. Καλό, αλλά, ναι, πολύ δεν καλός. Έχω μέτρο σύγκρισης. Ναι. Όχι, πούμε, είναι καλός. Είναι καλός και είναι και κουτάβια και μεγάλα σκυλιά. Mm-hmm. Γιατί εμείς, αυτό θα σας πω εγώ έτσι και θα σας μιλήσει και λίγο και Κίρστη. Την έχουμε στη γωνία του. Ναι. Εμείς δεν πιάνουμε τα δέσποτα σκυλιά που βρίσκουμε στο δρόμο και πάμε να το πάρουμε. Μας παίρνουν τηλέφωνο, παίρνουν στο Δήμο και μας ενημερώνουν όταν είναι κάτι έκτακτο. Δηλαδή κάποια σκυλάκια τα οποία τα βλέπεις ότι δεν έχουν μάθει από δρόμο. Τρέχουν έξω, θα τα πατήσει αυτοκίνητο, τα παρατήσανε. Δεν είναι σκυλιά τα οποία είναι τα δέσποτα που βλέπουμε και ταΐζει και φροντίζει κάποιος στο δρόμο. Προχθές μας φωνάξανε το βράδυ για ένα μικρό γκριφονάκι. Πήγε να το πατήσει αυτοκίνητο μπροστά στο σταθμό του τρένου. Το πιάσαμε. Μόνο και μόνο να δούμε αν έχει τσιπ. Μπας και βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Δυστυχώς δεν έχει τσιπ. Τώρα αναγκαστικά το έχουμε σε ένα κτηνίατρο. Με δυσκολία τα βγάζουμε πέρα μέχρι να το προωθήσουμε για υιοθέτηση. Mm. Δεν μπορούμε να μαζεύουμε σκυλιά. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσω Facebook, μέσω αγγελιών και αυτά. Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα γενικότερα στη φιλοζωία. Ναι. Έτσι, ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, τέλος πάντων, να διατεθούν πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχουν χώροι. Καθόλου. Το έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι αποφεύγουν να λένε τη λέξη έχουμε καταφύγιο για να μην δημιουργήσουν στον κόσμο την εντύπωση που είπες εσύ ακριβώς. Mm. Και μερικές φορές αυτό παρεξηγείται για τον κόσμο. Γιατί λένε, το έχω πει και άλλες φορές βέβαια, ότι πήρα τη φιλοζωική και με απέρριψε ή δεν μου έδωσε σημασία ή μου είπε ότι δεν. Με λίγα λόγια λένε εν τέλει ότι οι φιλοζωικές δεν ενδιαφέρονται πραγματικά. Δεν επειδή αντιδρούν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις ένα καταφύγιο. Πολύ δύσκολο. Να τα πούμε και αυτά. Εσείς λοιπόν τώρα για να καταλάβω, συλλέγετε αδέσποτα. Γιατί τα σκυλάκια που δίνετε προς υιοθεσία κάπου τα βρίσκετε, έτσι. Δες τι κάνουμε ακριβώς. Σας φέρω σε δύσκολη θέση τώρα γιατί παίζουμε με τις λέξεις επί της ουσίας. Δεν συλλέγουμε αδέσποτα. Μας βρίσκουν τα δέσποτα. Ναι. Πώς να σας το πω τώρα. Είναι αυτό που λένε ότι τα ζώα επιλέγουν τον ιδιοκτήτη του. Ναι, είναι έκτακτες περιπτώσεις. Μαζέψαμε κάποια σκυλιά που πραγματικά ήταν σε ανάγκη μεγάλη. Δηλαδή, αν τα αφήναμε στον δρόμο, θα πεθαίνανε. Mm. Μας καλέσανε οι δημότες, τα πήραμε, δώσαμε, αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα πια. Δηλαδή, τώρα, αν δεν δώσουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μόνο με το Facebook να αναρτούμε, όποιος βρει ένα σκυλάκι, να του δίνουμε συμβουλές, να το αναρτεί. Εάν θέλει, θα το εμβολιάσει, γιατί όταν έρχονται στο Puppy Day τα Σάββατα, που είναι από τις 12 μέχρι τις 4 κάθε Σάββατο, θέλουμε να είναι εμβολιασμένα, να έχουν και τα δύο εμβόλια. Οπότε, ο ιδιώτης το βρίσκει το σκυλάκι, ας το κρατήσει σπίτι του, ας το εμβολιάσει και ευχαρίστως να έρθει να κάτσει μαζί μας και αν γίνει υιοθεσία, θα κάνουμε εμείς τα χαρτιά υιοθεσία, θα είναι νόμιμη υιοθεσία και θα βοηθηθεί να βρει ένα σπίτι. Mm. Τώρα, εάν δεν δώσουμε αυτά που έχουμε, αυτά που βλέπετε εδώ, αυτός εδώ ο Μαξ και η Νινέτα μας, τα έχουμε 9 μήνες. Αυτός 7 μήνες και αυτό 9. Βρέθηκε σε μία κούτα στην Εκάλη, ένα κουταβάκι τόσο, είχε ψώρα, την πήγαμε σε κτηνίατρο, τη θεραπεύσαμε, την είχαμε για αρκετό καιρό σε κτηνίατρο, τώρα την έχουμε σε αυτό το χώρο. Βέβαια. Τώρα την έχουμε σε αυτό το χώρο που τα προσέχει η Κέστη και προσπαθούμε να τη δώσουμε. Δεν μεγαλώνει πιο πολύ. Είναι 8 μηνών και αυτό είναι. Αλλά ήταν άτυχη. Mm. Αλλά είναι πιο τυχερά.
Υιοθετούνται πιο δύσκολα, Κρίστη, όταν είναι μεγάλα πια σε ηλικία. Για να τα δώσουμε για υιοθεσία, είναι πολύ πιο δύσκολο, ναι. Mm. Όσο είναι μικρά, είναι πολύ πιο εύκολο. Το χρώμα παίζει ρόλο, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει ότι τα μαύρα δεν δίνονται και μου κάνει εντύπωση, αλλά εντάξει. Ναι, παίζει μεγάλο. Υπάρχει ρατσισμός και στις υιοθεσίες. Mm. Δυστυχώς. Είναι τα πιο καλά. Για το... Ναι, εντάξει. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν σου αρέσει. Μαύρο χρώμα είναι ωραίο. Προφανώς υπάρχει προκατάληψη στον κόσμο. Προτιμούν τα μαύρα αυτοκίνητα από ό,τι φαίνεται ο κόσμος. Όλο μαύρο. Από τα μαύρα σκυλιά. Αλήθεια είναι αυτό. Είπαμε για το καταφύγιο, είναι τόσο δύσκολο να φτιάξεις. Είναι δύσκολο. Γιατί ξέρεις τι, καταλαβαίνω ότι μια φιλοζωική που υποτίθεται ότι αποτελείται από εθελοντές και η χρηματοδότηση στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αυτοχρηματοδοτούμενη οι περισσότεροι εθελοντές. Είναι δύσκολο να φτιάξει ένα καταφύγιο. Ένας δήμος είναι τόσο δύσκολο να φτιάξει ένα καταφύγιο. Ναι, είναι. Υπάρχει πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υπάρχει και υπάρχει και νόμος που λέει ότι πλέον οι δήμοι πρέπει να έχουν καταφύγιο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί οι προδιαγραφές είναι δύσκολες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα οικόπεδο αρκετά μεγάλο. Πρέπει να είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Πρέπει να είναι 350-400 μέτρα, ίσως και περισσότερο, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Πρέπει να μην είναι δασικό. Άρα δεν αρκεί να βρεις ένα χώρο που θεωρείς ότι είναι κατάλληλος, ναι, ας πούμε. Ναι, και όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι είμαστε Δήμος Κηφισιάς, το οποίο υπάγεται η Κηφισιά, η Ερυθρέα και η Εκάλη. Mm. Και λες, εκεί στην Εκάλη δεν έχει τόσο πράσινο, δεν έχει τόσα οικόπεδα ή πιο πάνω στο Διόνυσο. Ναι, απλά σκεπτόμενος. Ναι, το... ναι, και εγώ στην αρχή έλεγα, μα τόσα οικόπεδα υπάρχουν, δεν μπορούμε. Όχι, δεν υπάρχουν, γιατί θεωρούνται δασικά. Mm. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θέλουν και προσπαθούν πάρα πολύ με αυτό το ΕΣΠΑ που σας είπα να κάνουν καταφύγιο, όχι σαν Δήμος Κηφισιάς μεμονωμένα μόνος, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ίσως με άλλους δύο δήμους, το ψάχνουμε, έχουν προχωρήσει στο να βρουν το οικόπεδο, έχει βρεθεί ένα οικόπεδο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, γιατί ακόμα δεν ξέρω κι εγώ να σας πω. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σκοπός μας είναι σε αυτή τη δημαρχία, δηλαδή σε αυτά τα επόμενα 3 χρόνια, σε ελπίσουμε μέχρι του χρόνου, να έχει ολοκληρωθεί. Θα είναι ένα καταφύγιο το οποίο θα είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δεν θα είναι ένα κολαστήριο ζώων. Θα υπάρχει κτηνίατρος, θα υπάρχει τρομερή προσοχή, θα είναι πραγματικά καλό. Ιδάλλως και εμείς όλοι οι φιλόζωοι δεν θα το συνιστούσαμε, δηλαδή θα είμαστε υπέρ. Mm. Και αυτό που θα κάνουμε εμείς μετά, αφού γίνει με το καλό, να βοηθάμε να γίνονται από εκεί υιοθεσίες. Δηλαδή να υπάρχει ένας χώρος, τα δέσποτα σκυλιά να μαζεύονται, να πηγαίνουν να τα φυλάνε εκεί, να τα προσέχουν, να έχουν τα εμβόλια τους, τις στηρώσεις, τα πάντα. Και άτομα σαν την Κίστη, σαν τον Γιάννη, σαν και εμένα, να βρίσκουμε υιοθεσίες κανονικά από το καταφύγιο. Να μην είναι στον δρόμο. Τώρα θα σας ενημερώσουμε όταν γίνει, αλλά έχουμε ακόμα καιρό. Γιατί διάβασα κάπου που λέει ότι όραμα της Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί το καταφύγιο, ναι. Και ναι, λέει ότι από τη μέρα που ανέλαβα την πολιτική προσπάθεια, τη δημιουργία δημοτικού σύγχρονου κοινοκομείου και μετά ακολουθεί το αλλά. Όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας. Μου μοιάζει λίγο με τα ψηλά γράμματα που υπάρχουν, ναι, στα συμβόλαια που κάνουμε με τις τράπεζες. Έτσι. Έτσι είναι. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Είναι πολύ. Κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ξέρει το νομικό πλαίσιο. Εντάξει, όχι, είναι. Και πιο παλιά, από ό,τι ξέρω, ο Δήμος Ψυχικού, Φιλοθέης, Χαλανδρίου είχαν προσπαθήσει και είχαν προσπαθήσει για ένα καταφύγιο κάπου στα Σπάτα. Μη σας λέω ανακρίβειες, αλλά ξέρω ότι είχε γίνει αυτό. Και ενώ ήταν έτοιμοι να το κάνουν, υπήρχε πρόβλημα με τους κατοίκους εκεί. Mm. Και το σταματήσανε. Μεγάλη δίνη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ωραία. Και μια και λέμε για καταφύγια, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βεβαίως. Να μιλήσουμε με τον Τάκη Προεστάκη. Με ακούς, Τάκη? Ναι, σας ακούω. Χαίρετε. Ο οποίος είναι 43χρονος κριτικός οδοντίατρος και νομίζω, δεν τον ξέρω πολύ καλά, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, είναι γνήσιος εκπρόσωπος της κριτικής Λεβεντιάς και η φιλοζωική δράση του έγινε πρόσφατα μέχρι και θέμα στην αγγλική εφημερίδα Daily Mail, την ιστοσελίδα, νομίζω. Έχει φτιάξει ένα καταφύγιο ζώων στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ, Τάκη. Λέγαμε εδώ ότι είναι δύσκολο να φτιαχτεί ένα καταφύγιο. Εσύ πώς τα κατάφερες? Κοιτάξτε, αν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, τότε τα καταφέρνεις όλα. Όταν αγαπάς κάτι πολύ, τότε θα κάνεις το πάνι για να τα καταφέρεις. Mm. Αγαπάω αυτό που κάνω
Έτυχε κάποια στιγμή πριν από 3 χρόνια να βρεθώ στη χωματερή της πόλης μου, στην Ιερά Πέτρα, όπου εκεί αντίκρισα ένα αποκρουστικό θέαμα. Ήταν κάτι σκυλιά με σπασμένα πόδια, με τα άντερα τους έξω. Εγώ τρελάθηκα με αυτό που είδα. Βοήθησα 3 σκυλιά, τα 3 έγιναν 55 στη χωματερή, τα βοήθησα όλα μόνος μου και μετά αποφάσισα να τα μεταφέρω από εκεί και έφτιαξα ένα δικό μου καταφύγιο. Από εκείνη τη στιγμή τα 55 γίναν 170 σκυλιά. Τόσα έχω αυτή τη στιγμή. Αληθεύει ότι εγκατέλειψες τη δουλειά σου ή άφησες τη δουλειά σου για να ασχοληθείς με τα δέσματα. Τα πάντα, σταμάτησα τα πάντα και ασχολούμαι τώρα μόνο με αυτό. Έφτασα σε σημείο να χρωστάω πολλά λεφτά. Έφτασα σε σημείο να πουλήσω και το αυτοκίνητο που είχα για να ταΐσω τα σκυλιά. Ο Δήμος δεν με βοήθησε καθόλου εδώ στην περιοχή μου. Είχαν υποσχεθεί βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ. Χρεώθηκα. Τελικά όμως μετά από τη δημοσίευση που πήρε το... από τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα στην αγγλική εφημερίδα Daily Mail, εκεί πέρα με βοήθησαν με δωρεές άνθρωποι από όλο τον κόσμο και αναστήθηκα από το μηδέν. Γιατί αυτό πήγα να σου πω. Ξέρεις τώρα, αν κάποιος δεν ξέρει την ιστορία και διαβάσει λίγο, βλέπουμε και εδώ την αναφορά που έγινε στην Daily Mail στο έργο σου. Θα αναρωτηθεί, ρε Στάκη, εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος κέρδισε τον Τζόκερ και άφησε τη δουλειά του και αποφάσισε να ασχοληθεί με τα αδέσποτα. Γιατί υποθέτω ότι αυτό που κάνεις, στο βαθμό που μπορείς να το κάνεις, χρειάζεται πολλά χρήματα για να γίνει. Ναι, γι' αυτό και έχασα όλα όσα χρήματα είχα. Έχασα και το αυτοκίνητο και δανείστηκα λεφτά από... από που έψαχνα παντού να βρω λεφτά, δανειζόμουν λεφτά για να μην πεινάσουν τα σκυλιά, να μην πεθάνουν τα σκυλιά, να μην τα παρατήσω. Γιατί θέλουν, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι για την τροφή τους εγώ το μήνα θέλω γύρω στα 1.900 ευρώ. Για την τροφή τους μόνο. Χωρίς τα κτηνιατρικά φάρμακα, την περίθαλψή τους και αυτά. Και εκεί που ήμουν αγριωμένος, δόξα τω Θεώ, με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα μου, με βοήθησαν από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, δηλαδή. Τι σε βοήθησαν περισσότερο, Τάκη, Έλληνες ή ξένοι? Ξένοι. Θα σας πω ότι το 95% η βοήθεια είναι από εξωτερικό. Λίγοι είναι που με βοήθησαν από την Ελλάδα. Υπάρχει κάποια υποψία, δηλαδή, κυρίως στους Έλληνες? Δεν ξέρω. Η ευαισθησία των ξένων είναι περισσότερη όσον αφορά προς τα θέματα. Σε έναν βαθμό ίσως και η οικονομική άνεση, έτσι όπως έχουμε γίνει. Αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω. Αυτό δεν θα το έλεγα, γιατί έχουμε τεράστια κακοποίηση στη χώρα μας. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό που λένε ότι η κρίση γεννάει αδέσποτα. Πιστεύω ότι όταν αγαπάς το ζώο σου, θα του βρεις μια μπουκιά ψωμί να τη φάει την ημέρα. Δεν το πετάς. Παρ' όλα αυτά πολλοί το κάνουν όμως και εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω, αλλά εντάξει. Πολλοί το κάνουν και είναι ανευθυνότητα αυτό που κάνουν. Δηλαδή, όπου και να πας, εδώ πέρα στην περιοχή μου, να σας πάω, όποιος θέλει ας έρθει να πάει μια βόλτα να δει, σε όποιο και χωριό και να πας, σε όποιο σοκάκι και να κοιτάξει, σε όποιο στενό θα δει σκυλιά δεμένα σε βαρέλια με μια λυσίδα. Να αργοπεθαίνουν. Αν θυμηθούν, θα τους βάλουν φαγητό μια φορά ή 2 ή 3 την εβδομάδα. Πριν από 7 μέρες, μάζεψα από δρόμο ένα σκυλί που είναι 2 χρονών, κυνηγόσκυλο, και το είχαν κόψει τα αυτιά με ψαλίδι και ζύγιζε γύρω στα 5,5 κιλά. Σε 2 μέρες, αν δεν έτρωγε κάτι, το σκυλί θα πέθαινε. Τώρα το έχω εδώ πέρα στο καταφύγιο και πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Να βλέπουμε κάποια πλάνα από τα σκυλάκια που έχει στο καταφύγιο. Εδώ όλα αυτά που βλέπετε είναι μαζεμένα από τα σκουπίδια, από τη χωματερή και από την Ιερά Πέτρα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τουλάχιστον στα πλάνα που είδαμε επικρατεί ειρήνη ανάμεσα σε τόσα σκυλιά, γιατί είναι και δύσκολο αυτό, φαντάζομαι. Τώρα είμαι έξω από το καταφύγιο. Αν ακούσετε, δεν ακούτε κάποια φασαρία. Έχουν έρθει και 2 γυναίκες να επισκεφτούν το καταφύγιο από τη Φιλανδία. Εχθές είχε έρθει κάποιος κύριος να επισκεφτεί το καταφύγιο από την Αυστρία. Πριν 3 μέρες ήταν 2 κυρίες από τη Γερμανία που πήραν και 2, υιοθέτησαν και 2 κουτάβια. Έρχεται κόσμος από το εξωτερικό το καλοκαίρι 5 φορές την εβδομάδα. Έχω επισκέψεις κάθε μέρα από το εξωτερικό. Πόσα ζώα φιλοξενείς τώρα, Τάκη, εκεί? Έχω γύρω στα, δεν ξέρω, δεν έχω χάσει τον αριθμό. Είναι πάνω από 160, από 160 μέχρι 170 εκεί. Αλλά για να υπάρχει αυτή η ηρεμία στο καταφύγιο, πρέπει να είμαι εδώ πέρα όλη μέρα.
Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ είναι εδώ πέρα. Τα σκυλιά τα 170 φυσικά δεν είναι όλα μαζί, γιατί τα γη δεν θα σπαχτούν, είναι εννοείται αυτό. Είναι χωρισμένα σε γκρουπ. Δηλαδή ανά 20, ανά 10, 15, τα οποία είναι, το καταφύγιο είναι 6 στρέμματα και έχει μέσα γύρω στα 180 δέντρα. Νερό σε κάθε διάζωμα και έχω κάνει μια καλή δουλειά. Είναι ένας παράδεισος για τα ζώα. Υποθέτω ότι κάποια από αυτά τα δίνεις, προσπαθείς να τα δώσεις για υιοθεσία. Τα περισσότερα, να μην πω όλα, εκτός από ορισμένα που είναι άγρια τα σκυλιά ή ορισμένα που έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, δεν μπορούν να πάνε σε σπίτι. Αλλά το καλό είναι, το καλύτερο θα είναι για τα σκυλιά να πάνε σε σπίτια. Έρχονται και μου ζητάνε σκυλιά, όταν ρωτάω τι θα τα κάνουν, οι περισσότεροι από εδώ πέρα μου λένε τα θέλω λέει, για φύλακα, ας πούμε, στο κοτέτσι μου λέω δηλαδή. Εννοούν ότι θα πάρουν να τα δέσουν μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι. Δεν τα δίνω έτσι τα σκυλιά. Εγώ θα δίνω με συμβόλαιο οδεσίας και όταν τσεκάρουμε το χώρο που είναι για να πάνε τα σκυλιά και γίνεται και ένα home check μετά ένα 5-6 μήνες. Δηλαδή να βλέπουμε το σκυλί την πορεία του. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση δίνουμε σκυλιά, δίνω τα σκυλιά από εδώ. Η βοήθεια που δέχεσαι εντός εισαγωγικών είναι οικονομική ή δέχεσαι και τροφές, φάρμακα κτλ. Μου στέλνουν πολλά δέματα από όλο τον κόσμο. Τώρα επειδή είμαι μόνος μου, δεν έχω βοήθεια από κανέναν, είναι τόση πολλή δουλειά στο καταφύγιο που δεν προλαβαίνω να ανοίξω τα δέματα. Έχω γύρω στα 10 δέματα να ανοίξω, δεν προλαβαίνω να τα ανοίξω. Πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή. Έχει πάρα πολλή δουλειά εδώ πέρα. Δεν σταματάω καθόλου. Αλλά έχω και πολλές, έχω πολλές. Οι δωρές που κάνουν είναι ικανοποιητικές τώρα, μετά τη δημοσίευση που φύρει το θέμα μου, και μπορώ να συντηρώ το καταφύγιο. Απλά να συντηρείται. Να έχω δηλαδή τις τροφές τους και χρήματα για την ιατρική περίθαλψη. Βλέπουμε επίσης τώρα στην οθόνη το λογαριασμό προφανώς που μπορεί κάποιος να καταθέσει χρήματα σε περίπτωση που θέλει να κάνει μια δωρεά για να βοηθήσει στο έργο σου. Για όσους τυχόν πούνε, Τάκη, ότι ο άνθρωπος θέλει να βγάλει λεφτά και δεν το κάνει για να βοηθήσει τα ζώα, τι έχεις να πεις? Να βγάλω λεφτά, δηλαδή τι λεφτά να βγάλω εγώ από το σκυλί? Τώρα τελευταία υποψιάζομαι ότι κάποιοι θέλουν να μου ρίξουν λάσπη ότι πουλάω τα ζώα μου. Εγώ θέλω να μου πούνε τι ζώα πουλάω, αυτά τα ζώα που μαζεύω που... το ένα το είχαν πυροβολήσει, το άλλο το είχαν γδάρει και το έλειπε το μισό του δέρμα πριν 5 μήνες. Το άλλο που μάζεψα πριν 7 μέρες που ήταν έτοιμο να πεθάνει. Από εκεί να βγάλω, τι λεφτά να βγάλω από εκεί? Εγώ έχω αδυναμία και έχω μεγάλη αγάπη στα ζώα. Είμαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος που θέλω να σώζω ψυχές. Αυτό κάνω. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Αν με ενδιαφέραν τα χρήματα, δεν θα άλλαζε τη ζωή μου. Όποιος θέλει ας έρθει να τον πάω να ανοίξω το σπίτι μου μέσα και να κοιτάξει και πλάνα. Εκεί αν κοιτάξει τη σελίδα μου στο Facebook θα δείτε ότι έχω ένα σπίτι διαλυμένο. Να πούμε ότι η σελίδα στο Facebook, αν θέλει κάποιος να σε βρει, είναι Takis Shelter με λατινικά. Ναι, Takis Shelter. Όπως φαίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στο σούπερ, στον τίτλο της εκπομπής. Takis, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε ο κόσμος να βρεθεί στο πλευρό σου, να σε βοηθήσει και επίσης και οι ντόπιοι να ευαισθητοθούν περισσότερο, γιατί νομίζω ότι δεν είναι θέμα της Κρήτης. Αυτό είναι θέμα της Ελλάδας και ίσως της επαρχίας. Γιατί η επαρχία έχω την αίσθηση ότι είναι λιγότερο ευαισθητοποιημένη πάνω στα θέματα. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να προσέχει τα σκυλιά του να μην γεννάνε, το κυριότερο, και να τα στυρώνει δηλαδή. Να τα στυρώνει και όταν παίρνει κάποιο σκυλί να το σκέφτεται πολύ πιο πριν, να σκέφτεται τις ευθύνες του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που παλεύουν μόνοι τους και οι περισσότεροι στις φιλοζωικές, αυτό που είπα πριν. Συγχαρητήρια πάρα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι, γιατί κάνει ένα μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος μόνος του να έχει 170 σκυλιά. Πρέπει να έχεις μια τρέλα. Δηλαδή, εδώ έχεις ένα, δύο, τέσσερα και πάλι. Εντάξει. Έτσι είναι. Δηλαδή, από μια άποψη, αν ο άνθρωπος δούλευε, γιατί δεν το ξέρω,
Μου φαίνεται λογικό να παρατήσει τη δουλειά του. Διότι όταν δουλεύει, δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτόν τον βαθμό. Και μετά υπάρχει και καχυποψία γενικότερα στην κοινωνία μας. Ίσως δικαιολογημένα σε έναν βαθμό. Στεκόμαστε όμως καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε όλα και σε όλους, και αυτό δεν είναι καλό. Όχι, σαφώς δεν είναι. Γιατί τι να βγάλει αυτός ο άνθρωπος από, όπως είπε, πυροβολημένα, χτυπημένα, τι να κάνει. Δεν πουλιούνται έτσι τα ζώα. Και αν κάποιος θέλει να αγοράσει ζώο, συνήθως πάει και παίρνει ράτσες. Ποιος θα δώσει λεφτά για αυτό το μικρούλι εδώ ή για την Ινέτα? Τα χαρίζουμε και δεν τα παίρνουμε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Τάκη λέω, κόλλησα με τον Τάκη. Τον Τάκη τον έλεγα Γιάννη, εσένα θα σε λέω Τάκη τώρα. Γιάννη, εσύ που έχεις ζήσει και εσύ από κοντά τα Puppy Days. Ναι. Θέλει ο κόσμος σκύλο, έρχεται δηλαδή επί τούτου για να πάρει σκύλο, ή είναι κάποιος περαστικός και βλέπει τα σκυλάκια και λέει, α, να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι? Πιο πολλοί το έχουν μάθει ότι κάνουμε κάθε Σάββατο. Έρχονται από Γλυφάδα, Πειραιά, Σχιστό. Έχει μαθευτεί μέσω Facebook βασικά. Στην αρχή δεν τους αρέσανε ότι είχαμε σκυλιά έξω. Το θεωρούσαν ότι ήταν έκθεση σκυλιών. Το φτιάξαμε αυτό. Έκθεση, ότι εκθέτουμε τα σκυλιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Τους πείσαμε τελικά ότι όντως κάναμε έργο. Είχαμε μερικούς που παίρναν σκύλο και το φέρναν μετά από μία ώρα. Τόσο καλά. Περαστική, ναι, ναι. Θα τύχουν όλα. Δεν μπορείς. Προσπαθούμε να ψυχολογήσουμε τα άτομα που τα παίρνουν, αλλά δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος. Follow-up κάνουμε όσο το δυνατόν, γιατί όταν έχεις 153 σκυλιά, δεν είναι εύκολο. Το κάνεις, αλλά μερικοί δεν έχουν κάνει τη στήρωση, τους κάνουμε σύσταση, μερικοί δεν έχουν βάλει τσιπάκι. Δεν είναι όλα καλά. Ναι, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Όσο μπορούμε, το κάνουμε. Υγιείς να είναι τα σκυλιά, δηλαδή όταν είναι άρρωστα, γιατί έχουμε και άρρωστα σε κτηνίατρια, δεν τα φέρνουμε στα event, για το λόγο ότι δεν είναι έτοιμα. Ανθρώπινη τροφή δεν τρώνε, τρώνε μόνο ξηρά τροφή και μεσαία ποιότητα. Δυστυχώς τα πιο πολλά καταφύγια δεν μπορούν να τα ταΐσουν καλά. Δεν μπορούν να τα παξιώσουν οικονομικά. Ναι, ναι, δεν μπορούν οικονομικά και τρώνε πολλά ανθρώπινα ψωμιά, ρύζια, μακαρόνια από εργοστάσια, από φάγια, από ταβέρνες. Και βλέπεις τη διαφορά. Δηλαδή με ένα καταφύγιο, πας σε ένα καταφύγιο να δεις ένα σκυλί, να δεις τη διαφορά με το καταφύγιο που είναι ένα άτομο που το χειρίζεται και ένα καταφύγιο που, εντάξει, μπορεί να κρατήσει 10 σκυλιά και είναι σε καλές συνθήκες. Δηλαδή η Kirsty πάει το πρωί 2 ώρες και 2 ώρες το απόγευμα. Δηλαδή 4 ώρες τα σκυλιά τρέχουν. Μαθαίνουν πώς να είναι με τον άνθρωπο, να είναι με μικρά, με μεγάλα, με κουτάβια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ένα καταφύγιο που είναι ένα σκυλί σε ένα κλουβί ή σε ένα κήπο χήμα δεν είναι το ίδιο από ένα σκυλί που έχει δει πώς είναι με τα μεγάλα σκυλιά. Αλλά τα πρέπει μικρά να είναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είχες εμπειρία ή την απέκτησες στην πορεία? Πάντα είχα σκυλιά. Οπότε με το ένστικτο. Ναι, ναι, ναι. Είναι εύκολο. Εύκολο είναι. Άμα το αγαπάς προφανώς. Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί και εγώ πολλές φορές γυρίζω σπίτι ακουρασμένος από τη δουλειά, ας πούμε, και λέω πω τώρα πρέπει να βγάλω τα σκυλιά βόλτα. Τα βγάζω όμως, τι να κάνω. Οπότε φαντάσου να έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά περισσότερα σκυλιά, να χειριστείς πολλά περισσότερα σκυλιά. Τα σκυλάκια εδώ να πούμε ότι δίνονται. Έτσι, μια υιοθεσία. Η Νινέτα. Όχι ότι βλέπω θα τα υιοθετήσει κάποιο από την εκπομπή, αλλά τέλος πάντων. Η Νινέτα μας που κοιμάται τώρα. Είναι ένα δείγμα από αυτά που έχουμε. Λυκίζει λίγο ο Μάτς. Ναι. Αυτός βρέθηκε στην Εκάλη, μας πήραν τηλέφωνο, Γιάννη σε μια σκυλίτσα, στην πιλωτή σε μια πολυκατοικία, κάτω από το ζούλικ που είχε γεννηθεί, με 4 κουταβάκια. Δεν τη θέλανε, ελάτε πάρτε την. Τι να κάνουμε εμείς, πήγαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να πάρουμε τη μάνα από τα μωρά μόλις είχε γεννηθεί. Τους παρακαλέσαμε να παραμείνει για ένα διάστημα και μετά την πηγαίναμε για στήρωση και τα κουταβάκια να τα παίρναμε. Το ένα δυστυχώς πέθανε, κάποιος το κλώτησε στην πολυκατοικία, ποτέ δεν μάθαμε.
Και αυτά είναι τα δύο, από τα, το ένα δηλαδή, από τα τρία που έχουν γίνει. Δεν το δόθηκες. Αλλά να πω κάτι ακόμα. Όλα. Τα 150 σκυλιά που έχουμε δώσει έχουν στηρωθεί, δηλαδή τα μεγάλα τα στηρώνουμε πάντα. Τα κουτάβια πρέπει να περιμένουν να γίνουν 7 μηνών να τα στηρώσει ο άνθρωπος που τα πήρε. Mm. Φανταστείτε πόσα σκυλιά θα ήταν στον δρόμο αν είχαν παραμείνει. Ήταν όλα στον δρόμο. Πόσα θα γεννούσανε, πόσα σκυλιά θα είχε η Κηφισιά, ο Δήμος Κηφισιάς. Μόνο γι' αυτό λέω τώρα. Τουλάχιστον 300. Βέβαια. Τουλάχιστον 300. Και είναι αυτό που είπαμε και έξω, ότι είμαστε τυχεροί εντός εισαγωγικών και εμείς τέλος πάντων τα σκυλάκια, που τα σκυλιά ζευγαρώνουν δύο φορές το χρόνο. Έχουν ίστρο οι σκύλες δύο φορές το χρόνο. Mm-hmm. Φαντάσου να ήταν όπως τα ποντίκια ή οι γάτες που έχουν κάθε λίγο και λιγάκι. Εντάξει, εκεί η μάχη πια θα ήταν. Μια που λες για γάτες. Ανελέητη. Αλλά πολύ δύσκολη είναι πάλι. Φροντίζουμε και γατούλες. Μην τις ξεχνάμε τις γατούλες. Ναι, γιατί συνήθως περιοριζόμαστε στα σκυλιά. Ναι, είναι οι γατόφιλοι και οι ζώφιλοι με τα σκυλιά, αλλά εμείς είμαστε για όλα. Και γάτες και σκυλιά. Λοιπόν, και έχει κάνει ο Δήμος τώρα πρόγραμμα στηρώσεων για τα δέσποτα γατιά της περιοχής μας. Έχει κάποιο κτηνίατρο, είναι συνευλημένος. Και όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να καλέσει το Δήμο Κηφισίας να τους ενημερώσει. Για τα γατιά, γιατί πρέπει να γίνονται στηρώσεις και σκοί οπωσδήποτε. Είναι πολλά. Αυτό είναι το Α και το Ω. Εδώ βλέπουμε, μας έχει βάλει ο Νίκος να δούμε κάποια πλάνα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, θα το έλεγα, που βρήκα στο YouTube. Το οποίο με μένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί περιγράφει επί της ουσίας πώς γίνεται η όλη διαδικασία με τον ίστρο των θηλυκών, πώς τρελαίνονται τα αρσενικά, πώς δομούν αγέλες, γιατί η αγέλη που βλέπουμε τώρα, ας πούμε, έχει και κουτάβια η συγκεκριμένη σκύλα και πάλι είναι σε ίστρο και θα ζευγαρώσει για να κάνει κι άλλα. Η αγέλη δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο τις περισσότερες φορές τον καιρό του ζευγαρώματος, δεν έχει δομημένη ιεραρχία. Δεν υπάρχει δηλαδή ο Α που λέμε στους λύκους, ας πούμε. Δομείται εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν σκυλοκαυγάδες, χαμός. Τα αρσενικά μαλώνουν μέχρι να επικρατήσει, να ξεχωρίσει ένα από αυτά. Και μετά θα ζευγαρώσει να βλέπουμε ο άλλος εκεί ο αρσενικός μέσα στα αίματα. Δεν τους νοιάζει όμως τίποτα. Το τρόπαιο είναι η θηλυκιά. Και τουλάχιστον φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν μπορεί να ζευγαρώσουν περισσότερο από δύο φορές το χρόνο. Δύο φορές το χρόνο γίνεται. Οπ, βάλε έξι τώρα, βάλε έξι. Ακατάλληλο. Για ανηλίκους. Ναι. Τέλος πάντων, μου άρεσε που το είδε και το εξηγούσε με πολύ ωραίο τρόπο πώς γίνεται η όλη ιστορία. Με λίγα λόγια, όσο δεν στηρώνονται τα ζώα και τα αδέσποτα, αν είναι δυνατόν, που υπάρχουν στον δρόμο, δηλαδή όσο υπάρχουν θηλυκά τα οποία δεν στηρώνονται, θα βγαίνουν συνέχως κουτάβια. Να πλασιάζουν. Έτσι. Και όλη αυτή η ιστορία θα διαιωνίζεται. Εντάξει. Μετά ξέρεις, κάποιοι λένε ότι. Μονολογώ τώρα, αλλά δεν πειράζει, μου επιτρέπετε και εμένα λίγο. Κάποιοι λένε ότι τις συμφέρει τις φιλοζωικές, εντός εισαγωγικών ή εκτός, όλη αυτή η ιστορία, γιατί κάποιοι συντηρούνται οικονομικά από αυτό. Ποιοι. Ναι, ποιοι. Εντάξει, μα εδώ δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Οπότε η φημολογία βασίζεται πάνω σε αυτό, πάνω στις φήμες. Κάποιοι συντηρούνται, υπάρχει μια βιομηχανία που κερδίζει χρήματα, άρα δεν θέλουν επί της ουσίας να στηρώσουν όλα τα ζώα. Και μετά βλέπεις στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τόσο μεγάλη οργάνωση, έχουν αστυνομία ζώων, police department για τα ζώα, έχουν... ξέρει ο Γιάννης που έχει δεν υπάρχει αστήρωτο στο δρόμο εκεί. Απλώς έχει πληροφορηθεί λάθος ο κόσμος στην Ελλάδα ότι η στήρωση πρέπει να γίνει εφόσον κάνει μία γέννα. Τα έχουμε πει αυτά στην εκπομπή. Αυτά είναι εντελώς εμπορικό. Να φανταστείτε, αν κάνει 7 κουτάβια και πρέπει να κάνει 3 σετ εμβόλια και είναι 7, είναι ένα χρηματικό ποσό. Πώς δεν είναι, 21 εμβόλια. Επί κάθε χρόνο το εμβόλιο για τη λύσα και αυτά. Και πολλές φορές τους λέμε να στηρώσετε το σκύλο όταν είναι 8 μηνών και πάνω. Και μας λέει γιατί είναι μες στο σπίτι, είναι αλλιώς, θέλουμε να κάνουμε γένες. Και σκύλο το αριθμό μες στο σπίτι ήταν, αλλά το κακό μία φορά θα γίνει. Ναι. Έτσι. Δεν μπορείς να το ελέγξεις απόλυτα. Και να πω κάτι, ότι όσοι ασχολούνται με σκυλιά, με ζώα γενικότερα, είτε είναι οργανώσεις φιλοζωικές, δήμοι, θελοντές, πάντα θα βάλεις κάτι από την τσέπη σου στο τέλος. Mm. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά που όλο και κάτι θα βγει. Δεν γίνεται. Παγώθηκες με το βίντεο της Κηφισίας, θα το δείξουμε. Ποιο? Μήπως θέλεις να πάμε στην τηλεφωνική.
Με τον φίλο και συνάδελφο Θεοδόση Παπανδρέου. Ωραία. Εντάξει. Έλα, ρίξε το βίντεο της Κυφισιάς μέχρι να πάμε εκεί. Άντε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στον φίλο και συνάδελφο, τον Θεοδόση Παπανδρέου, για να μας μιλήσει για την έκθεση μορφολογίας σκύλων που έγινε από τον κυνηγοφιλικό όμιλο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Πώς ήταν η έκθεση, είχατε επιτυχία, πόσα σκυλάκια έλαβαν μέρος? Υπήρξε όντως επιτυχία και ήταν και πολύ ευχάριστο για μας. Δεν το περιμέναμε. Ξαφνιαστήκαμε σε έναν βαθμό και πιαστήκαμε και λίγο απροετοίμαστοι. Αλλά με καλή διάθεση όλα τα καταφέραμε. Ξεπεράσαμε τα 260 σκυλιά την κάθε μέρα και σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και περίπου 150 σκυλιά που ήταν στην ειδική εκστράσια σε έκθεση. Mm-hmm. Δηλαδή. Το σύνολο το καθαρό των σκύλων ήταν 260 σκυλιά την ημέρα. Καθαρό εμάς σκυλιά. Mm-hmm. Από όλες τις φυλές. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις για εμάς ήταν ότι υπήρχαν εκπρόσωποι και στα 10 γκρουπ, όπως ορίζεται στις εκθέσεις, κάτι που είναι αρκετά σπάνιο για εκθέσεις που γίνονται περιφερειακά, εκθέσεις εθνικές. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, εκπρόσωποι της ομάδος 10, ένα εξαιρετικό σλούκι που ταξίδεψε από τη Γερμανία για να είναι κοντά μας, κατέκτησε την μία μέρα και το καλύτερο σε έκθεση, ήταν ο μεγάλος νικητής, και τη δεύτερη μέρα ήταν αναπληρωματικός. Επίσης από την ομάδα 4, όπου σπάνια βλέπουμε εκπροσώπους σε περιφερειακές εκθέσεις, ένα Dutchhood μακρύτριχο κατάφερε και ανέβηκε στα βάθρα την πρώτη μέρα, κατακτώντας την τρίτη θέση. Η ομάδα 4 που λες είναι κυνηγητικά δηλαδή, δεν τα ξέρω τώρα επειδή είπες Dutchhood. Δεν σε άκουσα, με συγχωρείς, Θοδωρή. Η ομάδα 4, λέω που λες, και η ομάδα 10, τι είναι, για να εξηγήσουμε. Για να εξηγήσουμε. Με λίγα λόγια, έτσι. Οι φυλές χωρίζονται σε ομάδες. Ξεκινώντας από την ομάδα 1 και ως την ομάδα 10. Στην ομάδα 1 ανήκουν τα ποιμενικά, στην ομάδα 2 τα εργασίας, στην ομάδα 3 είναι τα τεργέ, στην ομάδα 4 είναι τα ντάτσχουτ, στην ομάδα 5 είναι τα χέτυπα, είναι τα κίτα, είναι ο κριτικός λαγωνικός από τα ελληνικά. Και τέλος πάντων, συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο με τα κυνηγόσκυλα και τα κυνηγετικά γενικότερα που έχουν τη δική τους ομάδα, τα σκυλιά συντροφιά στην 9 και τα λαγωνικά που είναι στην ομάδα 10. Έτσι, θεατές είχαμε σε εξέδρες.
Θεατές είχαμε στις εξέδρες. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, ενδιαφέρεται, είναι ανοιχτή στον κόσμο η έκθεση για να έρθει να δει. Είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα από την τόπια κοινωνία. Βοήθησε ο καιρός πάρα πολύ, ναι μεν τη νύχτα είχαμε κάποιες βροχές, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας μας λυπήθηκε ο καιρός, υπήρχε ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να έχουμε και αρκετή επισκεψιμότητα. Ο κόσμος ήρθε, ρώτησε, γνώρισε φιλές. Υπήρξε μια έντονη διεργασία μεταξύ των εκθετών και των επισκεπτών. Στήθηκαν τα πηγαδάκια που πάντα προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντάλλαξαν πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα και παρά το γεγονός ότι ο χώρος που είχε επιλεγεί για τη διοργάνωση της έκθεσης, ένας κλειστός μεν χώρος αλλά περιορισμένων δυνατοτήτων, δεν, εκ των υστέρων κρίνοντας, δεν ήταν ο καταλληλότερος. Και αυτό το λέω γιατί η διοργανώτρια αρχή, ο Όμιλος, περίμενε λιγότερες συμμετοχές. Οι εκτροφείς όμως και οι ιδιοκτήτες μας επεφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη. Ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές, με αποτέλεσμα να πιεστούμε λίγο. Αλλά υπήρξε η καλή διάθεση από όλους, οπότε τα καταφέραμε να στήσουμε ένα διήμερο πολύ ευχάριστο και για τους συμμετέχοντες και για τους επισκέπτες. Τουλάχιστον αυτά είναι τα σχόλια που έχω ακούσει εγώ. Αυτή είναι η εικόνα που μου έχει αποτυπωθεί. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι κάθε του χρόνου που λέμε και καλύτερα, όχι και χειρότερα, είναι ότι την επόμενη χρονιά θα δουλέψετε πάνω σε όποιες αδυναμίες παρουσιάστηκαν. Δεν ήταν θέμα δυναμιών, ήταν θέμα κυριολεκτικά έκπληξης. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση έγινε χειμώνα, ο Μάρτης θεωρείται χειμώνας, και σε μια περίοδο που ο καιρός ήταν άστατος, αυτό δεν εμπόδισε τους εκθέτες. Θοδωρή, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα, θα έχετε σημασία του να αναφέρω τους νικητές της κάθε μέρας, τις φυλές. Παρακαλώ. Ωραία. Την πρώτη μέρα, στην τέταρτη θέση, ήταν ένα Κανής Στάνταρτ. Είναι τα μεγάλα τα Κανής. Ιδιοκτησίας του κυρίου Τσικαλάκη, ο Ριτάνο Ραβερένιου. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή του, μάλλον. Ωραία. Στην τρίτη θέση ήταν το Ντάτσχουτ που σου είπα. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ούτε το όνομα του σκύλου. Στην πρώτη θέση ήταν ένα σλούγγι, το οποίο για μας ήταν μεγάλη τιμή, καθώς πρόκειται για τον παγκόσμιο νικητή νέων του 2015, και συμμετείχε στη δική μας έκθεση και κέρδισε την πρώτη θέση. Και στη δεύτερη θέση ήταν ένα Labrador Retriever, Daisy, από την κυρία Μαργαρίτα Βέμπερ. Την επόμενη μέρα τα τρία σκυλιά παρέμειναν ίδια. Και είχαμε μία αλλαγή, πολύ ευχαριστή αλλαγή, γιατί την τέταρτη θέση κατέκτησε ένα λαγωνικό, ένας κριτικός λαγωνικός, μία ελληνική φυλή που σπάνια βλέπουμε να ανεβαίνει στα βάθρα, ειδικά των τελικών. Και μάλιστα τέταρτος καλύτερος έκθεσης. Την τρίτη θέση είχαμε πάλι το Λαμπραντόρ. Το σλούγγι αυτή τη φορά έχασε από το Κανής που την προηγούμενη μέρα ήταν στην τέταρτη θέση. Ήταν στο φώτο φίνις, όχι. Ορίστε. Στο φώτο φίνις, έχασε, λέω. Δυστυχώς η γραμμή μου δεν είναι πολύ καθαρή και δεν σε ακούω καλά. Τώρα με ακούς? Ναι, ναι, καλύτερα. Ναι, προσπάθησα να αστειευτώ λίγο και λέω ότι στο φώτο φίνις, έχασε. Μ' αρέσει γιατί κάνεις περιγραφή αθλητική κανονικά. Αλλά το έχεις το δημοσιογραφικό, οπότε. Όντως έχασε στο φώτο φίνις. Ήταν σκληρός ο ανταγωνισμός. Ήταν σκληρός ο ανταγωνισμός γιατί ήταν πολύ υψηλή ποιότητα των ζώων που συμμετείχαν. Ωραία, θα δώσει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχόμαστε να κάνετε ωραίες εκθέσεις κάθε χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Οι εκθέσεις μορφολογίας καθαρόαιμων σκύλων, στην οποία δυστυχώς δεν μπορούν να συμμετάσχουν τα δικά μας τα ημίαιμα, αλλά συμμετέχουν στο διαγωνισμό της καρδιάς μας και κάντε λοιπόν κι εσείς ένα διαγωνισμό καρδιάς και υιοθετήστε ένα δεσποτάκι. Έτσι. Έχουμε σκοπό κάποια στιγμή, ελπίζουμε, ότι το καλοκαίρι να μπορέσουμε να κάνουμε καλυστία για τα δεσποτάκια μας. Καλή ιδέα. Αν και μπορεί να δεχτείτε πάλι κριτική από τους επικριτές. Γιατί? Αυτούς που έχουν μόνιμα επικριτική διάθεση. Βάζετε τα ζώα στα καλυστία και τα λοιπά. Θα είναι ωραία καλυστία. Θα τα έχουμε δίπλα μας, όπως είναι τώρα εδώ, θα πηγαίνουμε βόλτα
Και θα έχουμε ένα βραβείο για το πιο όμορφο αδέσποτο σκυλάκι. Ωραία ιδέα αυτή. Εντάξει. Μην την πούμε παρά έξω. Να την κάνουμε αποκλειστικότητα στο Star. Βραδιά καλεστία σκύλων. Θα γίνει. Αδέσποτον σκύλων. Όχι, 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 όχι. Όχ, εσύ. Η μία μου, σωστό. Μωρέ, όλα τα σκυλάκια καλά είναι. Αλλά αυτό που λέω και εγώ στον κόσμο είναι ότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν λάτρεις των καθαρόμων φυλών κτλ. Όμως είναι τόσο πολλά τα αδέσποτα και τα αδέσποτα είναι υπέροχα. Τα αδέσποτα, τα ημίεμα, έτσι, γιατί υπάρχουν και καθαρόμα αδέσποτα, είναι υπέροχα σκυλάκια. Οκ, okay, μπορεί λίγο να μην μπορέσεις να προβλέψεις ίσως το χαρακτήρα που θα σου προκύψει με βάση, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο εγώ έχω φιλολογικό όλο αυτό το κομμάτι. Τρία σκυλιά. Το ένα μου σκυλί είναι βέλικολικό σκύλο γνήσιο, τελείως. Το οποίο βρέθηκε σε μια μάντρα, δεν το θέλανε, με ψώρα, σε κακά χάλια, είχε μόλις γεννήσει 16 μηνών, είναι θηλυκιά. Θα της κάνανε ευθανασία και την πήρα εγώ, τη βρήκα, την κάναμε μια κούκλα, είναι ένα βέλικολικό σκύλο κούκλα πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ φοβική στην αρχή. Μετά από λίγο πήραμε και την κόρη της από αυτή τη μάντρα, που ήταν η μία η κόρη της, δηλαδή ο μπαμπάς ήταν αγνώστου προελεύσεως, αλλά εξίσου γλυκιά. Ήταν πολύ φοβισμένες, δηλαδή για 1,5-2 χρόνια δεν βγαίνανε έξω από το σπίτι, δεν, σε μια γωνία καθόντουσαν. Είχα και τον Αλέκο. Ο Αλέκος είναι ένας παππούς, τελείως αδέσποτος, τελείως αλήτης. Η ξυπνάδα του όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή οι όμορφες οι σκύλες μου είναι κούκλες, είναι πολύ καλές, λατρεύω, αλλά αυτή την εξυπνάδα που έχει ο Αλέκος. Ο οποίος δεν τον έφερε μικρό ή τον απέκτησες μετά. Τον νετάιζα στον δρόμο 7 χρόνια και κάποια στιγμή τον πήρα σπίτι μου. Στην αρχή το έσκασε, δεν ήθελε να κάτσει σπίτι μου, του άρεσε ο δρόμος. Έφυγε και μάθει. Μετά όμως τώρα γερνάει, τώρα είναι 14 χρονών. Τώρα εντάξει, είναι αλάνι ο Αλέκος. Αλάνι, μεγάλο. Αν έχει μεγαλώσει στον δρόμο, μεγάλο, είναι μεγάλο, μεγάλο αλάνι. Να πούμε λοιπόν ξανά στον κόσμο να το θυμίσουμε για τα Puppy Days που διοργανώνεται κάθε Σάββατο. Πού? Κάθε Σάββατο. Από τις 12 μέχρι τις 4 στο εμπορικό κέντρο Shoppingland στην Κηφισιά, στο κέντρο. Είναι μπροστά στο κατάστημα Καζάκος, το στρογγυλό, γι' αυτό το λέω, στο παλιό εμπορικό. Είμαστε εκεί. Πάντα ο Γιάννης η Κέρστη με τα κλουβάκια μας και τα σκυλιά μας, τα πολλά σκυλιά μας. Και δίνονται σκυλάκια για υιοθεσία, με συμβόλαιο υιοθεσίας, με τα πάντα. Αλλά μόνο σε ανθρώπους που θέλουν πραγματικά και μόνο σε ανθρώπους που τα αγαπάνε. Άρα, πριν κλείσουμε, έχω μια απορία. Να μην την εκφράσω έξω, θα είμαστε μόνοι μας, να την πω εδώ. Μπαίνετε στον πειρασμό όσοι ασχολείστε με τις υιοθεσίες των ζώων να δώσετε ένα ζώο ακόμα και αν δεν είστε πολύ σίγουροι. Από την άποψη ότι είναι τόση η ανάγκη, να το πω, η διάθεση να δώσετε ένα ζώο για υιοθεσία, που να μην σκεφτείτε μερικές φορές ή να παρασυρθείτε, ας πούμε. Ότι έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κάνει, σαφώς έχουμε κάνει. Και κάτι μας τρώει μετά και το ψηλό παρακολουθούμε και συνήθως βγαίνουμε σωστοί. Βέβαια, άλλες φορές μας φαίνεται μια τέλεια υιοθεσία η οποία μας παίρνουν ότι δεν μπορούμε. Είναι κουτάδι, κλαίει, ας πούμε, σου λέει άλλη που το πήρε την προηγούμενη βραδιά. Λες και δεν το ξέρει. Αλλά δεν θα τα δώσουμε έτσι. Πολλοί δεν το ξέρουν. Δεν θα τα δώσουμε έτσι. Δώσαμε ένα σκυλί μας. Πολλοί προτιμούν κουτάδι γιατί νομίζουν ότι θα είναι καλύτερα από το να πάρουν ένα πιο μεγάλο σκύλο. Εκεί που έχεις τα κουτάδια πιο πολύ και τα φροντίζει, είναι να σας πει τι ακριβώς. Πες μας λοιπόν, τι λες σε κάποιον, να πάρει κουτάδι ή πιο μεγάλο σκύλο. Ότι είναι δύσκολο, ότι έχει δουλειά. Ότι είναι σαν να έχεις ένα μωρό, ας πούμε. Που δεν χαίζει τις πάνες όμως. Κάνει κακά του κάτω. Έχει έτσι. Και πάνες. Είπα και κακή λέξη, συγγνώμη. Έχει και πάνες. Ναι, έχει και πάνες για τα σκυλιά. Αλλά λέω τα περισσότερα τα κυνηγάς από πίσω συνήθως. Οκ, okay, θέλει και μια διαδικασία το κουταβάκι να τα κάνεις. Άμα έχεις μωρό, δεν θα το κυνηγάς. Δεν θα κλάψεις στην αρχή. Δεν θα. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι συνειδητοποιημένος ο κόσμος. Καθόλου. Και είναι και. Και αυτό που δεν το είπαμε είναι και ευθύνη όλων μας, έτσι, όπως σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στην φιλοζωία, να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε τις νέες γενιές, τα μικρά παιδιά, γιατί αυτά θα είναι το μέλλον που έτσι, θα εφαρμόσουν τη φιλοζωία σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Και επίσης, όσοι έχουν δεσποζόμενα ζώα και τα βγάζουν βόλτα, καλό θα είναι να μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους. Γιατί για τους μη φιλόζωους και για όλο τον κόσμο δεν είναι κάτι το ωραίο να το, έχουμε πει το αυτό. Βρίσκουν πάτημα, ας πούμε. Όσοι έχουμε ζώα δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Έτσι. Γιάννη, θες να μας πεις κάτι πριν μας αποχαιρετήσεις? Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα.
Εδώ ξεκινήσαμε. Έχω πάρει και εγώ 2 από τα ομαχιστά του Δήμου. Ήταν τα πρώτα σκυλιά που είχαμε. Δεν το είπαμε αυτό, ναι. Δεν τα αναφέρεις. Είχαμε κάνει και την πρώτη εκπομπή. Τα κουταβάκια. Ναι. Και θα τη φέρουμε κάποια στιγμή να τη δείτε. Εντάξει, άμα τα σκυλάκια... Εδώ είπαμε, είχαμε πρόβλημα με το τραβό. Ναι, αλήθεια. Εντάξει. Εδώ είναι. Θα δούμε. Next time. Εδώ είναι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με το email της εκπομπής, το βλέπετε στην οθόνη, petshop@bankstar.gr. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει αυτά τα 2 όμορφα σκυλάκια, τα οποία είναι και πολύ ήσυχα, όπως είδατε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και αυτή την Τετάρτη. Από μένα και την Επιτροπή Ζωοφιλίας του Δήμου Κηφισιάς και τον συνάδελφο τον Γιάννη Βουνά, καλό σας βράδυ.